Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η επιστημονική, θεολογική, φιλοσοφική, επιστημονική εκπομπή που σαν σκοπό έχει να καταδείξει την ανθρώπινη ύπαρξη, να αναλύσουμε την ανθρώπινη ψυχοπνευματική οντότητα, να δούμε τη σχέση σώματος και ψυχής. Στο σημερινό θέμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τη σχέση σώματος και ψυχής, να δούμε τα όρια της ανθρώπινης υπάρξεως, πού μπορούμε να φτάσουμε, ποια είναι η ανθρώπινη λογική, να δούμε για την ομορφιά της ψυχής, να δούμε τι είπαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι πατέρες της Εκκλησίας για την ομορφιά της ψυχής, για τη σχέση σώματος και ψυχής, πώς επηρεάζει η ψυχή το σώμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια αυτής της μιας ώρας περίπου, μέσα από αυτή την εκπομπή. Πριν περάσουμε στον κύριο Βασίλη Ατσακλή και συνομιλήσουμε, συζητήσουμε για τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, θα μιλήσουμε για μελαγχολία, θα μιλήσουμε για απογοήτευση, στοιχεία που διακατεχόμαστε κατά τη διάρκεια του καθημερινού μας βίου, του επίγειου βίου. Τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πόσο βοηθάει η φιλοσοφία και η πατερική θεολογία για να απαλύνει, για να γαλινεύσει η ψυχή μας. Θα τα δούμε όλα αυτά και παράλληλα περνάμε να δούμε τη συγγραφική μου δραστηριότητα που μιλάω για τα θέματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας μέσα από τα 5 αυτά βιβλία, τα οποία είναι σε απλή και πολύ κατανοητή γλώσσα. Το πρώτο βιβλίο είναι «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες Εκκλησίας, που το παρουσίασα πριν λίγες μέρες στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννιον Πνευματικό Ίδρυμα, μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα, όπου μίλησα για την έννοια της ψυχής, για τη σχέση σώματος και ψυχής, ό,τι θα θέλατε να γνωρίσετε, να εξετάσετε για το τι είναι ψυχή, ποια είναι η ουσία της ψυχής. Όλα αυτά σε αυτό το βιβλίο και επίσης τι συμβαίνει με τη μεταθάνατο ζωή. Το επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου, ο χρόνος, η αξιοποίησή του, πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, το νόημα της ζωής, το νόημα της υπάρξεως και απαντάω στις διάφορες εικασίες, προφητείες της εποχής μας που μιλάνε για τον χρόνο. Και πώς είναι ο ανθρώπινος χρόνος και πώς είναι ο χρόνος στα μάτια του Πανάγαθου Θεού. Η έννοια της φύσεως και της σιωπής μέσα από τον Νεοπλατωνισμό, μέσα από τον Πλωτίνο, τι λέει ο Πλωτίνος, τι λέει για τον Νεοπλατωνισμό και την επίδραση του Πλωτίνου στους πατέρες της Εκκλησίας, ένα διαφορετικό πρωτότυπο λογοτεχνικό βιβλίο για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την ίδια τη φύση. Προχωρώντας, βλέπουμε το βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογική», ένα καινούριο βιβλίο το οποίο βγήκε και εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, που μιλάει για τη σχέση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Πλάτωνος Αριστοτέλης, μέσα από τις τοιχογραφίες του Μεγάλου Μετέωρου, η ίδια η Εκκλησία αναγνώρισε την προσπάθεια των φιλοσόφων να βρουν την αλήθεια, να ανακαλύψουν την αλήθεια. Όλα αυτά σε ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το πάντρεμα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής θεολογίας, ομοιότητες και διαφορές στους δύο αυτούς κόσμους. Και τέλος, θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την χρησιμότητα της ιστορίας, πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε την ιστορία και τις γνώσεις που πρέπει να έχουμε για την ιστορία του τόπου μας. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλέφωνο που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για τα θέματα των εκπομπών, για τη συνέχεια αυτών των εκπομπών. Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για το πνεύμα αυτής της εκπομπής στο τηλέφωνο που βλέπετε. Και πριν περάσουμε στον κύριο Βασίλη Ατσακλή, στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση να μας μιλήσει για τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες, που παρουσίασα το πρώτο βιβλίο μου από αυτά που είδατε, το «Τι είναι ψυχή», τον πατέρα Χίλιο, το πρωτοσύγκριο της Ιεράς Μητροπόλεως Λάρισας, θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος. Κύριε Ατσακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και σε όλους που μας ακούνε. Και σήμερα είμαστε κοντά και πάλι. Έχουμε πολλά θέματα. Εκείνο που περισσότερο μας ενδιαφέρει είναι να γινόμαστε κατανοητοί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις πάρα πολλές και πρέπει να γίνονται πιο λιανά. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο όχι πανεπιστημιακής έδρας, το ξέρετε κύριε Φουντουλάκη και το εφαρμόζετε πάρα πολύ σωστά εσείς. Και μιλάμε για τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, λέει, αυτό πρέπει να δούμε τελικά, να μας μιλήσετε. Είναι ανεξερεύνητα τα όρια. Διότι ο άνθρωπος βλέπουμε ότι εκτείνεται από το ζώο μέχρι το Θεό. Και το λέω αυτό για τους εξής απλούς λόγους. Μας έχει εκπλήξει η αγιότητα ορισμένων ανθρώπων, τα θαύματα τα οποία έχουν κάνει, τα οποία είναι φυσικά υπέρλογα, έξω από κάθε
φαντασία και πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε τον Άγιο Σπυρίδωνα εκεί που ελύθηκε το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο όλων των, των αντιπάλων του Αρίου, ο οποίος Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι ένα δημιούργημα του Θεού και όχι Υιός του Θεού. Και ελύθη το πρόβλημα όχι με συζητήσεις οι οποίες κρατήσαν πάρα πολλές ώρες, αλλά με ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ο Άγιος Σπυρίδωνας πήρε μαζί του ένα μικρό κεραμίδι, το βάλε στο χέρι του και είπε ότι κοιτάξτε, για να καταλάβετε τις φύσεις του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φανταστείτε αυτό το κεραμίδι. Αν ο Πατέρας είναι φως και φωτιά, τότε το κεραμίδι αυτό αποτελείται από τα τρία αυτά στοιχεία. Και εκείνη την ώρα που το είπε αυτό, έφυγε μια φλόγα προς τα πάνω, η οποία εξέπληξε όλο το ακροατήριο. Α, όλοι τρελαθήκαν εκεί. Και έμεινε στο χέρι του πυλός. Πυλός υγρός. Και του Υιού το όνομα, λέει, αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, και έφυγε νερό και του μείνε χώμα στο χέρι. Ναι. Και του Αγίου Πνεύματος. Και με αυτόν τον τρόπο οι Αριανοί συγκλονίστηκαν κυριολεκτικά. Διότι έγινε μπροστά στα μάτια τους αυτό το θαύμα, έτσι. Και εμείς το έχουμε και γεραίρο μεν. Δηλαδή, αισθανόμαστε υπερηφάνεια για το μεγάλο αυτό της Ορθοδοξίας προμάχο, ο οποίος πήγε να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αιρεσιάρχη, πάρα πολύ μορφωμένο άνθρωπο, έτσι, υπέρ πανεπιστημιακό άνθρωπο, και με λίγα λόγια τον εκαθήλωσε ένα θαύμα, ένα σχεδόν αγράμματος ή ολιγογράμματος, Άγιος από την Τριμηθούντα, από την Κύπρο, του οποίου το σκήνομα μέχρι τώρα υπάρχει στην Κέρκυρα. Αγαπητοί φίλοι, όσοι θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι 1700 ετών το σώμα αυτό. Και θα το δείτε ότι ακόμα είναι ευλίγιστο. Το βγάζουν έξω και κινείται, σαν να είναι ακόμα ζωντανό. Αυτή είναι η ζωντάνια είναι της αγγλίτης. Η πραγμάτωση των επαγγελιών του Κυρίου. Είναι η πραγμάτωση και η απόδειξη των επαγγελιών του Κυρίου ότι θα κάνετε κι εσείς αυτά που κάνω εγώ και ακόμα μεγαλύτερα από αυτά που κάνω εγώ. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι οι Άγιοι είναι μια κραυγαλαία έτσι απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει και δρά ακόμα μέσα στους ανθρώπους. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, κύριε Φουντουλάκη. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο θέλω να μας πείτε, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις και πολλοί φίλοι ρωτάνε πώς έφτασαν οι Άγιοι σε αυτό το σημείο. Έτσι, να δούμε λίγο αυτό το σημείο, κυρία Τσακλή, πώς έφτασαν οι Άγιοι οι μεγάλοι γέροντες, ο Γέροντος Πορφύριος, ο Γέροντος Παΐσιος, να έχουν το διορατικό χάρισμα, το προορατικό χάρισμα, να θεραπεύουν. Πώς κατάφεραν, μπορεί ο απλός καθημερινός άνθρωπος σήμερα, γιατί μιλάμε για τα όρια του ανθρώπου. Τελικά ο άνθρωπος σήμερα πού μπορεί να φτάσει, ποια είναι η δυνατότητά του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν προορίζει, αλλά προγνωρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις. Όμως ο Θεός μπορεί να του δώσει επιπλέον δυνάμεις, έτσι, που να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Εάν ο άνθρωπος έχει μία τάση προς το Θεό, προς τα θεία, σέβεται το Θεό και εφαρμόζει το λόγο του Θεού και παθιάζεται με αυτό το πράγμα, τότε ανεβαίνει σε ένα επίπεδο. Ο Θεός του δίνει ακόμα, ανεβαίνει σε ανώτερο επίπεδο. Ανεβαίνει σε ανώτερο επίπεδο και προχωράει και φτάνει μέχρι τη θέωση. Τι θα πει θέωση? Ότι είναι φίλος του Χριστού πλέον, είναι φίλος του Θεού. Ό,τι του ζητήσει ο Θεός, του το κάνει. Κατά περίεργο τρόπο, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει όχι, δεν στο κάνω, δεν αυτό. Ό,τι του ζητήσει, του το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν τα ανθρώπινα όρια της δικής μας ζωής, της δικής μας υπάρξεως, μπορεί να είναι κάπως πιο χαμηλά. Αλλά επεκτείνονται στην αιωνιότητα. Δηλαδή μπορεί να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ύπαρξη, δεδομένου ότι έχουμε έναν άνθρωπο επάνω στο θρόνο του Θεού. Ναι. Τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είναι ένας τέλειος άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα αντιπροσωπεύεται από έναν τέτοιον άνθρωπο, έτσι τέλειο άνθρωπο, κοντά στο θρόνο του Θεού. Μπόρεσε δηλαδή ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο Θεός, να πάρει τον άνθρωπο και να τον επάει κοντά του, να τον επάει στο θρόνο του. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το ότι να πάει ο άνθρωπος στα άστρα και οπουδήποτε αλλού. Έχει φτάσει μέχρι το Θεό. Ναι, βέβαια. Μπορεί να φτάσει μέχρι το Θεό, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η θέωση του ανθρώπου είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου και στο σημείο αυτό να αναλύσουμε λιγάκι. Υπάρχει ένας ορισμός, βλέπουμε το βιβλίο «Με ουσία και αθανασία της ψυχής», κυρίες και κύριοι, που σελίδα 66 του βιβλίου «Η ουσία και αθανασία της ψυχής», και παράλληλα βλέπετε εμένα και το βιβλίο, ότι λέω στο σημείο αυτό και το μας το αναλύσετε αμέσως, κυρία Τζακλή, υπάρχει ένας ορισμός για την ψυχή. Επειδή μιλάμε σήμερα το σώμα και την ψυχή,
Σελίδα 66 έχω έναν Βυζαντινό πατέρα της Εκκλησίας του 10ου αιώνα, του Νικήτα του Στιθάτου, που λέει λοιπόν ότι για το τι είναι ψυχή, έτσι για να καταλάβουμε, είναι λέγει ο Στιθάτος η ψυχή ακόμα αιτία της ζωής και της κινήσεως, της αυξήσεως και της αισθήσεως, δεν έχει υλική υπόσταση και δεν καταλαμβάνει χώρο διότι είναι άειλη. Γεννάται μαζί το σώμα, δεν προϋπήρχε από αυτό. Α, ακριβώς αυτό, να το τονίσετε αυτό, γιατί μερικοί λένε ότι οι ψυχές προϋπάρχουν. Ενώ να το τονίσουμε αυτό, ότι βεβαίως. Η ορθόδοξη θεολογία λέει ότι άμα σώμα, άμα ψυχή. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τη δίνω. Αμέσως είναι το λόγο. Τη δίνει ο Θεός. Όχι, να συνεχίσει. Ναι. Όχι, για το πείτε, γιατί πολλοί σου ρωτάνε διάφοροι φίλοι και θέλω να το τονίσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Έχει θεία φύση και γνώση των αιωνίων αληθιών. Το σώμα είναι υλικό και εφθαρτό. Ενώ η ψυχή είναι αθάνατη με τη χάρη του Θεανθρώπου, με το θάνατο του σώματος πηγαίνει κοντά στο Θεό. Όλα αυτά τα λέω στο βιβλίο μου, σελίδα 66. Πολλούς ορισμούς δίνω για το τι είναι ψυχή, την ομορφιά της ψυχής, το κάλλος της ψυχής, παρουσιάζω από το βιβλίο τι συμβαίνει και στη μεταθάνατο ζωή. Όλα αυτά στο βιβλίο μιλάω για τους μεγάλους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας και μιλήσατε πριν και για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μιλήσατε για την αγάπη, σημερινή, κάτι που το λέω και στο βιβλίο. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει να, μέσα από την κορονίδα των αρετών που είναι η αγάπη, να φτάσει στον ίδιο τον Δημιουργό. Ποια είναι η αξία της αγάπης, κύριε Τζακλή, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά? Η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος νόμος της ζωής. Ο πρωταρχικός και μεγάλος νόμος της ζωής είναι η αγάπη. Σκεφτείτε ότι το παιδί που γεννιέται, αν δεν αγαπηθεί από τη μητέρα του, από τον πατέρα του, δεν μπορεί να ζήσει. Είναι τόσο δύσκολο να ζούσε ένας άνθρωπος, αν δεν υπήρχε η αγάπη εκ μέρους των γονέων του. Επομένως, είναι ο πρωταρχικός νόμος. Η γυναίκα αγαπάει τόσο πολύ το παιδί της που θυσιάζεται γι' αυτό. Έρχεται το λιοντάρι να το πάρει, να το αρπάξει και η γυναίκα, που είναι δειλή κατά τη φύση της περισσότερο από τον άνδρα, ορμάει πάνω στο λιοντάρι να το χτυπήσει να του πάρει το παιδί. Τόσο πολύ. Δεν υπολογίζει το δικό της σε αυτό. Αυτή η αγάπη λοιπόν, η θυσιαστική αγάπη, ήταν και η αγάπη που έφερε τον Χριστό εδώ για να θυσιαστεί και να δώσει στους ανθρώπους τη σωτηρία. Να αξιοποιήσουμε όμως αυτή την αγάπη που μας έδωσε ο Χριστός, ανταποκρινόμενη στην αγάπη τη δική του. Τον ερώτησαν τον Χριστό κάποτε, γιατί λέγεις αυτούς τους τρεις πιο κοντά σου, λέει, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και αυτούς τους αγαπάς περισσότερο, λέει ο Χριστός, κοιτάξτε, δεν είναι ανταπόκριση της αγάπης που μου έχουν αυτοί σε μένα. Ναι. Δηλαδή, όταν σε αγαπάει κάποιος, τότε εσύ από φιλότιμο και εσύ τον αγαπάς περισσότερο από ό,τι δεν θα τον αγαπούσες, εάν δεν σου είχε αποδείξει αυτή τη μεγάλη αγάπη του, έτσι. Λοιπόν, η αγάπη είναι κάτι που πρέπει να δίνεται μεταξύ των ανθρώπων και όταν λείψει η αγάπη, η κοινωνία γίνεται χάλια. Χάνεται η κοινωνία. Οι κοινωνίες που χαθήκαν ήταν οι κοινωνίες οι οποίες δεν είχαν αγάπη. Γι' αυτό ο σπουδαιότερος νόμος της ζωής είναι η αγάπη, κύριε Χουντουλάκη. Ναι. Επομένως, μέσω της αγάπης δίδονται και αυτά τα χαρίσματα. Όποιος αγαπάει, ανεβαίνει ψυχικά, μπαίνει σε άλλες σφαίρες. Η αγάπη έχει τη δύναμη να σε ανεβάζει και να σε πηγαίνει σε ουράνιες σφαίρες. Και να τα βλέπεις όλα με άλλο πρίσμα. Να συγχωρείς τους ανθρώπους. Να βλέπεις τους ανθρώπους σαν αδέρφια σου. Να μην ξεχωρίζεις λαούς και χώρες και οτιδήποτε. Να μην αδικείς κανέναν προπαντός. Διότι είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που ο ένας αδικώντας τον άλλον με έναν τρόπο, νομίζω ότι προσφέρει κάτι καλό στον εαυτό του. Δεν προσφέρεις καλό στον εαυτό σου, προσφέρεις κακό στην ψυχή σου με το να αδικείς και να μην αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Αλλά και ο Κύριος είπε ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως, αυτή η αγάπη είναι ο νόμος της ζωής και πρέπει να μεταξύ των ανθρώπων να διαδοθεί και να καλλιεργηθεί. Η καλλιέργεια αυτής της αγάπης αυξάνει και τα όρια του ανθρώπου και τα πάει εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Σαφώς, κύριε Τσακλή, μιλάμε για την αγάπη εδώ, ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή. Όλα τα χρόνια που συνεργαζόμαστε και έχει ζωή αυτή η εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας, μιλάμε για θέματα τα οποία δεν τα ακούμε συχνά. Εμείς εδώ μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για κάλλος, άλλοι μιλάνε για το κακό, άλλοι μιλάνε για το σκοτάδι. Εμείς μιλάμε για την αλήθεια και το φως. Αυτός είναι ο σκοπός, οι έννοιες που τις παρουσιάζω από το βιβλίο, σε όλα μου τα βιβλία. Παρουσιάζω την ομορφιά της φύσεως που τη βλέπουμε τώρα, τον νεοπλατωνισμό. Γιατί σήμερα αυτά απουσιάζω, κύριε Τσακλή. Η εκπομπή έχει σαν σκοπό μέσα από την όλη προσπάθεια την οποία κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια να παρουσιάσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε. Και δεν υπάρχει κάποιο άλλο όφελος. Δεν υπάρχει, κυρία Τσακλή, το ξέρετε.
είστε ραδιοφωνικός παραγωγός στην Εβραϊκή Εκκλησία. Έχετε δημιουργήσει, φτιάξει πολύ όμορφα DVD με το λόγο του Ευαγγελίου και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που σας σκοπό έχει και αυτή και όλη η δραστηριότητά σας, όλο το έργο σας, να έχοντας αφουγκραστεί και εσείς τις ανησυχίες του τηλεοπτικού κοινού, του απλού ανθρώπου, να μεταδώσουμε την αλήθεια, να βοηθήσουμε. Άρα, εμείς εδώ κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν, αν θέλουν να συνεχίσει αυτή η εκπομπή, να στηρίξουν όλη την προσπάθειά μας με νέες ιδέες, με νέες πληροφορίες, να το κάνουν αυτό στο τηλέφωνο ασφαλώς, που βλέπετε. Ασφαλώς, χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια και από άλλους ανθρώπους, να γίνουμε έτσι μια μεγαλύτερη ομάδα που να μπορούμε να κινηθούμε καλύτερα και να δώσουμε περισσότερα αν μπορέσουμε. Και να καλυφθούν όλα τα έξοδα που σήμερα υπάρχουν. Οι άνθρωποι, ναι, σήμερα οι άνθρωποι χρειάζονται μια πνευματική καθοδήγηση. Και αυτή η πνευματική καθοδήγηση βγαίνει από το Ευαγγέλιο. Είναι η πνευματική καθοδήγηση του Ευαγγελίου. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το Ευαγγέλιο έχει αποφύγει πάρα πολλές παγίδες μέσα στη ζωή του. Έχουμε σήμερα την περικοπή που μιλάει για τον τελών και τον Φαρισαίο. Ναι, την οποία θα την αναλύσουμε και μετά, ναι. Στο βλέπουμε σε πόσες παγίδες πέφτει ο εγωιστής άνθρωπος. Ενώ ο άνθρωπος της αγάπης που είναι και ταπεινόφρον, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που αγαπάει να είναι και εγωιστής συγχρόνως, αφού δίνει τον εαυτό του για τον άλλον, οπωσδήποτε δεν είναι και εγωιστής. Η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη πηγαίνουν μαζί. Έτσι θα δούμε λοιπόν στο σημερινό Ευαγγέλιο ότι ο ένας κατακρίνεται και ο άλλος περνάει στη Βασίλεια των Ουρανών. Και πώς γίνεται, διότι ο ένας είναι άνθρωπος του εαυτού του, εαυτούλης του, έτσι, ενώ ο άλλος είναι άνθρωπος αγάπης, ο οποίος δίδεται στον συνάνθρωπό του. Λέγανε για τον Αβραάμ ότι είχε τέτοια καλοσύνη που έβγαινε στα σταυροδρόμια το βράδυ και προσπαθούσε να βρει ανθρώπους οι οποίοι ήταν νηστικοί, περαστικοί από εκεί, να τους πάρει, να τους πάει στη σκηνή του, να τους ταΐσει. Να τους ταΐσει, ναι. Να κάνει παρέα μαζί τους, να τους ταΐσει και έτσι να περάσει και αυτό το βράδυ του. Δεν ήθελε να περάσει το βράδυ του μόνο στη σκηνή του. Και επειδή δημιουργούνται παρεξηγήσεις, επειδή μας πήραν και κάποιοι φίλοι, η εκπομπή είναι καινούργια, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Απλά το τελώνιο του Φαρισαίου ήταν το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούστηκε την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα έχουμε του Ασώτου. Απλά θα το αναλύσει στο δεύτερο μέρος, γιατί πήραν κάποιοι φίλοι, νομίζω ότι τις εκπομπές είναι παλιές. Όχι, όχι. Ή έχουν κάνουμε την παλιά. Πολύ καιρό. Αυτό που έκανε η Εκκλησία το επαναλαμβάνουμε εμείς μετά. Ναι, θα πούμε στο δεύτερο μέρος την θεματική ενότητα, απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι η Κυριακή θα ακούσουμε. Του Ασώτου. Το Ασώτου θα ακούσουμε. Αυτό το Ασώτου. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε γιατί πήραν πολλοί φίλοι, νομίζω ότι είναι κάποιες παλιές εκπομπές. Όχι, όχι. Είναι καινούργια η εκπομπή. Να το ξεκαθαρίσουμε, να μην λίγο παρεξηγήσει. Προχωρώντας λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ένα βασικό σημείο στην εποχή μας, κυρίες και κύριοι και κυρία Τζακλή, ένα επιγραμματικά θα το δείξω και το αναφέρουμε σε άλλες εκπομπές, είναι το ζήτημα της κυκλοθυμικότητας, της διακύμανσης των συναισθημάτων και της ψυχολογίας μας. Αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την έρευνα την οποία έχω κάνει και στο βιβλίο που είδατε και νωρίτερα, Η ουσία και αθανασία της ψυχής, μιλάω για την ψυχή, είναι η ψυχή υπάρχει παντού, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι η αιτία της κινήσεως της ίδιας μας της ζωής. Είναι μεγάλη αξία της ψυχής. Πρέπει να ισορροπούμε και να ισορροπήσουμε την ψυχή με το σώμα. Δηλαδή εκεί που έχουμε μια υλική τροφή για το ίδιο μας το σώμα, να έχουμε και την πνευματική μας τροφή για την ψυχή. Αυτό είναι σημαντικό και να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε βιβλία. Προτείνει και ο κ. Τζακλής βιβλία. Είναι δημιουργός ραδιοφωνικής εκπομπής. Δημιουργείς DVD με εικόνες και με τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Και όλα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε. Έτσι λοιπόν η ψυχή βρίσκεται παντού. Ο μεγάλος Πλάτωνος διαιρεί την ψυχή σε τρία κομμάτια, σε τρία μέρη. Βλέπουμε ότι παντού στη φιλοσοφία τονίζεται ότι η ψυχή συνδέεται με τον ίδιο τον νου, με το αθάνατο μέρος της ψυχής και βλέπουμε ότι το πνεύμα που είτε συχαίνεται με την ψυχή είτε πολλές φορές θεωρείται ότι η ψυχή με το πνεύμα όπως λέω και στο βιβλίο «Η ουσία και αθανασία της ψυχής» είναι κάτι το οποίο είναι είτε αλληλένδετο ή αυτόνομο, αυτονομείται το άλλο. Το πνεύμα είναι αυτό που ουσιαστικά το ανώτερο μέρος της ψυχής, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στο ίδιο το αγαθό, στο ίδιο το Θεό, ενώ υπάρχει και το κατώτερο μέρος της ψυχής που έχει σχέση με την υλική ζωή και με τον ίδιο το άνθρωπο. Και σήμερα λοιπόν, σε όλα αυτά τα βιβλία, αυτό που παρουσιάζω είναι ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την απογοήτευση. Λένε ειδικοί ότι μέσα από την δημιουργική απασχόληση, μέσα από τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την συναισθηματική μας διακύμανση, είναι οι γενετικοί παράγοντες, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στον χώρο της ψυχολογίας,
είναι τα διάφορα γεγονότα που μας δημιουργούν άγχος, μας επιβαρύνουν ουσιαστικά, άρα μπορούμε να ελαφρυνθούμε. Αυτό είναι βασικό. Μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει συνεργασία, όταν επικοινωνούμε. Χρειάζεται εκτόνωση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ για το μεγάλο μυστήριο της εξομολογήσεως, κύριε Τζακλή. Πόσο απαλύνει, πόσο ηρεμεί τον ίδιο τον άνθρωπο. Πόσο εκτονώνει τον άνθρωπο από όλα αυτά που επιβαρύνουν. Και επειδή υπάρχει συναισθηματικό κενό σήμερα και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν άλλους ανθρώπους να ανακουφιστούν, να μεταδώσουν, να μεταφέρουν αυτά τα οποία τους κουράζουν, το μυστήριο αυτό ουσιαστικά καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και επειδή μιλάμε για σχέση σώματος και ψυχής, να δούμε λίγο το μυστήριο. Ναι. Εκτός από το μυστήριο της εξομολογήσεως που είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, διότι καθαρίζει η ψυχή και αισθάνεται ανάλαφρη, υπάρχει και η προσευχή. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η προσευχή για τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος που προσεύχεται επικοινωνεί με το Θεό, με το Θείο. Και αυτή η επικοινωνία με το Θείο μόνο καλό μπορεί να του κάνει στην ψυχή του και εν γέννη στη ζωή του και στις κινήσεις, στις σκέψεώς του κλπ. Άρα να μην ξεχνάμε λοιπόν την προσευχή, την τακτοποίηση του θέματος του θανάτου, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, έτσι, δεν μπορεί να λύσει και το πρόβλημα του θανάτου. Του είναι λίγο δύσκολο να αισθανθεί ότι θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, ενώ εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι θα πάει κοντά στο Θεό, έχει ήδη λύσει ένα 80% του άγχους της ζωής του, διότι και ο θάνατος δημιουργεί στον άνθρωπο, όπως ξέρουμε, μεγάλο άγχος. Αυτό το βλέπουμε από τις αρχαίες συζητήσεις που κάνανε οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Ο κύριος Φουντουλάκης είναι ειδικός σε αυτά. Και να πούμε εν παρόδο, μερικοί με ρωτούν αν ο κύριος Φουντουλάκης είναι αρχαιοελληνιστής. Ο κύριος Φουντουλάκης δεν είναι αρχαιοελληνιστής. Ο κύριος Φουντουλάκης είναι χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος μελετάει την αρχαία Ελλάδα. Το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μερικοί νομίζουν τώρα, επειδή ασχολούμαστε με τον Πλάτωνα καμιά φορά, ότι έχουμε γίνει και νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι. Δηλαδή, έχουμε αφήσει τον χριστιανισμό για να πάμε στον Πλατωνισμό. Μη γέννητο. Ο Πλάτων είναι μια εισαγωγή, θα λέγαμε, στον χριστιανισμό, καθώς και ο Αριστοτέλης, διότι ήταν πνεύματα μεγάλα τα οποία αντιληφθήκανε την χρησιμότητα της ψυχής και τη δύναμη της ψυχής και προσπάθησαν με τις ατελείς του κεραίες, με ελάχιστη φώτιση που τους έδωσε ο Θεός, να καταλάβουν τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα και τι στοιχείο είναι η ψυχή για τον άνθρωπο. Ήταν μεγάλο για την εποχή τους τότε, όταν άλλοι λαοί και άλλες φιλοσοφίες δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, αλλά ασχολούνται με πολέμους, με καταστάσεις διαφορετικές. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν προχωρήσει πάρα πολύ και είχαν ανεβάσει πάρα πολύ το πολιτιστικό επίπεδο της ανθρωπότητος. Και οι Εβραίοι βέβαια έδωσαν τους προφήτες και τον Χριστό. Αλλά οι Έλληνες έδωσαν πάρα πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Έδωσαν τη φιλοσοφία, έδωσαν τις επιστήμες, ακόμα και τις τεχνολογικές επιστήμες. Ξέρετε, κύριε Φουντουλάκη, ναι, ότι οι τεχνολογικές επιστήμες του μεσαίωνα που ανεπτύχθησαν ήταν διαβάσματα που κάνανε οι διάφοροι ερευνητές από τους αρχαίους Έλληνες. Ναι, ναι. Είναι τραγικό και ειρωνικό να λέμε ότι ο Γαλιλαίος ανακάλυψε ότι η γη γυρίζει. Ο Θαλής ο Μιλήσιος έχει γράψει συγγράμματα και τόμους συγγραμμάτων για το ότι γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Δεν θα έρθει να μας το πει ο Γαλιλαίος. Εξάλλου, η λέξη ηλικία, εάν την αναλύσουμε σωστά, η λέξη ηλικία σημαίνει, τι σημαίνει. Σημαίνει πόσες φορές κύω, γυρίζω δηλαδή γύρω από τον ήλιο. Ηλί, κύω, γυρίζω γύρω από τον ήλιο. Τροχιά δηλαδή του ήλιου, ένας χρόνος δηλαδή, ενιαυτός. Έτσι λοιπόν, όταν λένε τι ηλικία έχεις, σου λέει, σε ρωτάει πόσες φορές έχεις τροβολιστεί γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, αυτός είναι ο χρόνος. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτές όλες οι ιστορίες των Ελλήνων πρέπει να γίνουν γνωστές και στους νεοέλληνες, να καταλάβουν τι ανθρώπους είχαν προβάτορες, να αισθανθούν αυτό το μεγαλείο και τότε θα γίνουμε ατρόμητοι και αίτητοι. Να δούμε τις μεγάλες περιπέτειες αυτού του λαού και πόσο δύναμη έπρεπε να έχει αυτός ο λαός για να κρατήσει αυτή την πατρίδα. Διότι όλοι τη θέλουν αυτή την πατρίδα, ξέρετε. Όλοι. Και οι βόρειοι, και οι νότιοι, και οι δεξιοί, και οι αριστεροί, και οι Τούρκοι και οι Ιταλοί προσπαθήσανε. Όλες οι φυλές που είναι γύρω-γύρω, κατά καιρούς, προσπαθήσανε να καταλάβουν την Ελλάδα. Δεν μπορέσαν όμως, γιατί ο Έλληνας έχει ανέντοτη μέσα του την τάση της ελευθερίας. Έχει μέσα τη φλόγα. Την φλόγα της ελευθερίας και της Ανδρείας. Δίνει ακόμα και τη ζωή του για να είναι ελεύθερος.
Να ξεκαθαρίσουμε πριν περάσουμε στο διάλειμμα, κυρία Τσακλή, μέχρι τώρα πολύ επιγραμματικά και τι είπαμε και τι θα δούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της καινούργιας εκπομπής. Είδαμε μέχρι τώρα τα όρια της ανθρώπινης ψυχοπνευματικής οντότητας, σαν ένα σύνολο. Εμείς εξετάζουμε τον άνθρωπο, σώμα και ψυχή. Δεν κατηγορούμε το σώμα και δεν υπερεκτιμούμε την ψυχή. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ο Θεάνθρωπος μίλησε για την αξία της ψυχής, όμως υπάρχει και μεγάλη αξία και του σώματος. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Όλα αυτά θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παρακολουθείτε την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας με το σημερινό θέμα, με ένα καινούριο θέμα, όπου ονομάζεται, τιτλοφορείται «Τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης». Μιλάμε σήμερα μαζί με τον κύριο Ατζακλή. Βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να αφήσετε στοιχεία, πληροφορίες και ό,τι θα θέλατε για το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών. Θέματα, ερωτήσεις. Μας ενημερώνουν ότι είναι πολλά τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που έχει σαν γνώμονα, αποκλειστικό γνώμονα, την διάδοση των λόγων των μεγάλων φιλοσόφων, των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικές οι αρετές, κυρίες και κύριοι, που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι οι αρετές βοηθούν την ίδια την ψυχή να αποκτήσει την αθανασία της. Άρα η αρετή βοηθάει και να είναι και ευτυχισμένος σωματικά ο άνθρωπος, να έχει κάποιο νόημα κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως είπε και ο μεγάλος Πλωτίνος, ότι το νόημα της ζωής έχει να κάνει με την προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί με τον ίδιο το Θεό. Και επίσης, πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή και μας πει και συνεχίζει να μας λέει έτσι ωραία πράγματα, σοβαρά λόγια, να δούμε επίσης ότι για όλα αυτά τα θέματα, επειδή μιλάμε για πνευματική τροφή σήμερα, έχω κυκλοφορήσει 5 βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατρική θεολογία. Τα βλέπουμε σύντομα. Πρώτο βιβλίο, Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Έγινε μια εκδήλωση πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα που μίλησα για την έννοια της ψυχής, για τις σχέσεις σώματος και ψυχής. Όλα αυτά ενυπάρχουν στο βιβλίο Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο. Κυκλικότητα του χρόνου, ευθύγραμμη πορεία του χρόνου, πώς αντιμετωπίζεται ο χρόνος κάτω από τα ανθρώπινα δεδομένα. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, έννοια της σιωπής και της φύσης στον νεοπλατωνισμό. Τι υπάρχει στη φύση, αυτό που αναρωτιόμαστε και ο άνθρωπος ξεκίνησε τη φύση και μέσα από τη φύση μπορεί να βρει την ίδια του την ευτυχία. Τέταρτο βιβλίο, ένα σημαντικό βιβλίο, Η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Μίλησε ο κ. Ατζακλής νωρίτερα και μίλησε και εγώ για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Τους βλέπουμε. Βλέπουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Πλάτωνας είναι από τη μία πλευρά, ο Αριστοτέλης είναι δίπλα του. Είναι από τις ιστογραφίες του μεγάλου μετεώρου. Άρα η Εκκλησία απορρέει το συμπέρασμα, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι, και κάτι που γνωρίζουμε, ότι θέλοντας αναγνωρίσει την αλήθεια που μας πρόσφεραν, τους έχει τοποθετήσει σαν τοιχογραφίες στους πρόναους. Και σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν φιλόσοφοι και στο Άγιο Όρος και στα Ιωάννινα.
Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Όλοι θέλουμε να γνωρίσουμε στοιχεία την ιστορία μας, τη σχέση της ιστορίας με τις άλλες επιστήμες. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτό το βιβλίο. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στα τηλέφωνα των εκπομπών, να επικοινωνήσουμε μαζί, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Είπαμε και νωρίτερα, ο κ. Ατζακλής εδώ και χρόνια ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με το λόγο του Ευαγγελίου, με τα πατερικά κείμενα και μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του που θα μας πει τώρα και, και για τα DVD τα οποία έχει δημιουργήσει. Και επειδή οι φίλοι ρωτάνε, κυρία Τσακλή, υπάρχει αρκετοί φίλοι που ρωτάνε, τα DVD, αυτά που έχετε δημιουργήσει, πού μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί και το περιεχόμενό τους. Ναι. Τα έχουν αναλάβει εκεί, Ζωοδόχο Πηγής 44, ναι. Τα DVD και το Ευαγγέλιο και τα DVD και τα διαθέτουν εκεί σε χαμηλές τιμές, έτσι περίπου, για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να τα έχουν, να τα ακούνε κλπ. Αλλά εκτός από αυτά τώρα, μας κάνανε και δύο ερωτήσεις, κύριε Φουντουλάκη, και αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσουμε, γιατί πρέπει και να απαντάμε και στις ερωτήσεις των φίλων. Ναι. Καλό είναι να απαντάμε στις ερωτήσεις των φίλων. Ναι, ναι, μια ερώτηση είναι αν υπάρχουν συνωμοσίες κατά της Ορθοδοξίας. Είναι λεπτό το θέμα και πρέπει να το χειριστεί κανείς πολύ σοβαρά και πολύ λεπτά. Υπάρχουν συνωμοσίες εναντίον της Ορθοδοξίας από αρχαιοτάτων χρόνων, από τους Φαρισαίους ακόμα που ήταν συνωμότες εναντίον του Χριστού. Μετά δημιουργηθήκαν οι Ναΐτες, μετά δημιουργηθήκαν οι Μασόνοι, τάγματα μασονικά, τεκτονικά τάγματα, τα οποία κοντολογείς και αυτά εχθρικά διακείμενα προς την Ορθοδοξία, έχουν διατυπώσει, έχουν ριζώσει δηλαδή μέσα στους ανθρώπους κάποιες έννοιες, οι οποίες δεν είναι ακριβείς και σωστές. Βασικά, οι μεγάλοι εχθροί της Ορθοδοξίας, που πρέπει να τους αγαπάμε εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι του κακού, αλλά του καλού, είναι οι τρεις λύκοι, όπως λέει κάποιος γέροντας. Είναι ο μαύρος λύκος, ο άσπρος λύκος και ο γκρίζος λύκος. Ο γκρίζος λύκος, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, πάει το μυαλό τους στους Τούρκους, έτσι δεν είναι, που είναι οι γκρίζοι λύκοι. Αλλά υπάρχει ο λευκός λύκος, ο Βατικάνιος λύκος, βαρύς λύκος αυτός, ο οποίος είναι εχθρός της Ορθοδοξίας. Και υπάρχει ο σιωνισμός. Ο σιωνισμός λοιπόν είναι εκείνος που έχει το χρήμα, που συλλαμβάνει το σχέδιο και δεν το επεξεργάζεται αυτός, αλλά το δίνει στο Βατικανό να το επεξεργαστεί το σχέδιο και το Βατικανό, αφού επεξεργαστεί το σχέδιο εναντίον των Ορθοδόξων, σε οποιαδήποτε περίπτωση τυχαίνει να είναι αυτό, το μεταφέρει στο Ισλάμ και το Ισλάμ είναι εκείνο το οποίο εφαρμόζει. Παρακαλώ να πάτε στο ίντερνετ και να δείτε τον πατέρα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, τον ησυχαστή, τον Ιωσήφ, πατήρ Ιωσήφ Βατοπεδινός, και να δείτε τι ωραία και γλαφυρά αναφέρει αυτά που σας είπα εγώ τώρα, λιγόλογα και, ναι. Πώς το λέμε, όχι ταχυδρομικά, πώς το λέμε, κωδικοποιημένα, δηλαδή, στηλεγραφικά σας τα είπα εγώ. Λοιπόν, τι έχει κάνει με τη Βοσνία παλιότερα ο Πάπας που δίνει όπλα στους μουσουλμάνους για να πολεμήσουν τους χριστιανούς, πώς μίλησε σε μια γλώσσα που δεν υπάρχει για να υποστηρίξει την ψεύτο Μακεδονία και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δείχνουν εχθρότητα απέναντι εξάλλου, σε εμάς. Αυτό, κάνω μια παρέτηση, θα συνεχίσει τα μέσα για Τσακλή. Ναι, ναι. Εξάλλου, εμείς εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε το νόημα της Ορθοδοξίας. Αν γνωρίσουμε τι τελικά πιστεύουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν σίγουρα. Και δεν ξέρουν το τι πιστεύουμε. Δεν θα πέφτουμε στις παγίδες. Ναι, μέσα από αυτό είναι βασικό, μέσα από τη γνώση μας. Μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά που είπατε. Ο πιο ασφαλής δρόμος είναι να ξέρεις τι είναι η Ορθοδοξία. Σήμερα υπάρχουν προλήψεις, σωστά, αιμονίες, ναι, 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 ναι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα σήμερα που αμαυρώνουν ή θολώνουν το καθαρό νερό της Ορθοδοξίας. Άρα αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ιερέσεις. Είναι ιερέσεις. Σαφώς. Άρα θέλω να καταλήξω, δίνω μες στο λόγο, ότι δεν είναι μόνο το να. Ξέρετε, γιατί η εκπομπή, ναι, η δική μας εκπομπή, όπως ξέρετε όλα τα χρόνια, δεν έχει έτσι το πνεύμα να κατηγορούμε ή γενικότερα να. Όχι, λέμε την αλήθεια. Ναι, όχι, λέμε την αλήθεια. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε βασικά πράγματα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό έχουμε καθιερώσει εσάς εδώ να μας λέτε στοιχεία του Ευαγγελίου, να ξέρουμε το νόημα. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει γενικότερα όλους εμάς, τους καθημερινούς ανθρώπους. Και πολύ σωστά το λέτε. Και το νόημα και πώς μπορεί να αλλάξει. Σήμερα υπάρχει παντού ένας προβληματισμός. Άρα μέσα από τα μυστήρια, μέσα από το τελετουργικό τρόπο και το μυστηριακό τρόπο που μας προτείνει και ο Πλωτίνος και η μεγάλη φιλοσοφία, μάλιστα ο Πλάτωνας, στον κόσμο των ιδεών, λέει ότι τα μεγάλα πράγματα που μπορεί να συναντήσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, μέσα από τη θέαση, μέσα από το κάλος,
του αγαθού δεν είναι εύκολο να τα πει, να τα εκφράσει. Μπορεί να δει ανέκφραστα πράγματα. Είδαμε και στην νωρίτερα ότι οι μεγάλοι γέροντες εποχής μας, ο Γιώργος Πορφύριος και ο Γιώργος Παΐσιος, είδαν θαυμαστά πράγματα. Μάλιστα, ο καρκίνος, μια ασθένεια που θελίζει στην εποχή μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ψυχοσωματική ασθένεια. Βλέπουμε την σύνδεση σώματος και ψυχής. Πολλές φορές όταν αισθανόμαστε ντροπή, κοκκινίζουμε. Βλέπουμε να συνδέεται το ένα με το άλλο. Σε μεγάλα ψυχικά νοσήματα ο ίδιος ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται και στο σώμα. Ταλαιπωρείται το ίδιο το σώμα όταν υπάρχουν ψυχικά νοσήματα. Άρα συνδέεται με το ένα με το άλλο. Και ο Γιώργος Πορφύριος, δίνοντας ένα ορισμό τι τελικά είναι ο καρκίνος, στην προσπάθεια που κάνει σήμερα η επιστήμη να βρει τη λύση. Όλα αυτά τα αναλύω μέσα στο βιβλίο «Ουσία κατά αναστήτη ψυχής», τα ψυχοσωματικά, τονίζει ότι είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια. Βασίζεται και σωματικά στην κακή διατροφή, πολλές φορές σε άλλα πράγματα, σε άλλους παράγοντες που μας αναλύει η επιστήμη. Δεν να τους αναλύουμε εδώ, απλά τους τονίζουμε. Και επίσης υπάρχει όμως και ένα σημαντικός παράγοντας που είναι το άγχος του ανθρώπου, που πολλές φορές παίζει κυρίαρχο, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο για τον ίδιο τον καρκίνο. Και επίσης, επειδή πολλοί φίλοι ρωτούν πώς μπορούν να αξιοποιούν τον χρόνο και τον πλωτίν, το χρόνο το αναλύω στο βιβλίο μου «Έννοια του χρόνου», και ο πλωτίνος που είχε σύνδεση με την φιλοσοφία και θεολογία και ομοιάζει η διδασκαλία του, η θεωρία του με την χριστιανική φιλοσοφία, αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Είναι όλα αυτά τα θέματα των εκπομπών που εδώ σταθερά μας βλέπετε και αντλούμε στοιχεία, παρμένα στοιχεία έχουμε από αυτά τα βιβλία, τα οποία βοηθούν και την πνευματική μας τροφή. Επίσης, κυρία Τζακλή, θέλατε να πείτε κάτι για κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, είπατε εσείς, και πολύ σωστά το είπατε αυτό, κύριε Φουντουλάκη, καθηγητά μου, είπατε ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά την Ορθοδοξία για να μην μας μπερδεύουν οι άλλοι με τις αιρέσεις του και μετά. Λοιπόν, βεβαίως, είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως σημαντικό είναι. Και αυτό θα έλεγα είναι το φάρμακο όλης της ιστορίας. Δηλαδή, αντί για να καθόμαστε και να λέμε, α, τι λένε αυτοί και τι λένε οι άλλοι και οι άλλοι, να ξέρουμε εμείς ακριβώς τι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, θεάνθρωπος σωτήρ. Αυτός είναι ο Χριστός για μας. Θεάνθρωπος σωτήρ. Ένας από τη θεότητα. Το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος. Τώρα, αν δείτε όμως πώς τον έχουν οι διάφορες αιρέσεις και οι διάφορες σέκτες στον Χριστό, θα ντραπείτε. Θα πείτε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα, να σας πω κάτι. Ο Ιαχωβισμός δεν δέχεται τη θεότητα του Χριστού. Λέει είναι ένας κατώτερος Θεός από τον Πατέρα. Εξευτιλίζει το πρόσωπο δηλαδή του Χριστού. Και αυτοί δεν σώζονται όταν μιλάνε έτσι για αυτό το πράγμα. Ο Μωάμεθανισμός δεν τον δέχεται για Θεό, τον λέει προφήτη, ούτε Υιό Θεού τον δέχεται. Η Μασονία τον δέχεται σαν έναν αβατάρ ανάμεσα σε άλλους 9, οι 10 μεγάλοι αβατάρες. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Κρίσνα, ο Μωυσής κλπ. Τον ανακατεύουν και τον Χριστό μέσα και τον κάνουν και αυτόν έναν άνθρωπο. Ενώ δεν έχει σύγκριση ο Χριστός, διότι ο Χριστός αναστήθηκε, είναι θεάνθρωπος, βγάζει το Άγιο Φως από τον τάφο του και ο τάφος του είναι κενός. Ενώ όλων των άλλων αβατάρων, ας πούμε, ο τάφος είναι γεμάτος από τα οστά τους, του Χριστού ο τάφος είναι κενός, διότι αναστήθηκε και πήγε στον θρόνο του Πατέρα και από εκεί βγαίνει πλέον το Άγιον Φως. Όλα αυτά κάνουν μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους και το πώς βλέπουν ότι είναι ο Χριστός. Επομένως, λοιπόν, αν ξέρουμε τι είναι ο Χριστός, δεν μπορεί καμία αίρεση και καμία σέκτα να μας ταρακουνήσει και να μας βγάλει από τη σωστή μας σκέψη και από την πίστη. Σαφώς αυτή, την οποία είναι η σώζουσα πίστη. Και από αυτό που υποθέτει είναι να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Αυτό να δηλαδή, το Ευαγγέλιο. Γνωρίζουμε τα κομμάτια του Ευαγγελίου. Τι είπε ο Άγιος μας, ο Άγιος Βασίλειος, είπε ότι η άγνοια του Ευαγγελίου είναι γκρεμός μέγας. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο και θα κριθούμε από αυτό, διότι δυστυχώς άνθρωποι που ξέρουν γράμματα και επιστήμες και καθηγητές πανεπιστημίων ακόμα, έτσι, δεν μιλάω για τους θεολόγους, αλλά φυσικοί, χημικοί κλπ. Δεν έχουν ανοίξει ποτέ να διαβάσουν το Ευαγγέλιο. Και κάποτε σε μια συζήτηση, ένας μου είπε ότι τα Ευαγγέλια είναι 12. Και ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, θεωρητικός του κομμουνισμού. Ναι. Και του λέω, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέτε δεν είναι Ευαγγέλια, αυτά που λέτε είναι 12 περικοπές που διαβάζετε τη Μεγάλη Πέμπτη. Έτσι. Και συγχύστηκε και έφυγε. Διότι κατάλαβε ότι είχε πέσει σε μεγάλη γκάφα. Για να μην κάνουμε λοιπόν αυτές τις γκάφες, πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός. Να ξέρουμε ακριβώς τι είναι ο Χριστός. Να ξέρουμε ότι αναστήθηκε. Να ξέρουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα de facto στοιχείο
Διότι δεν μπορεί 12 άνθρωποι που έχουν κρυφτεί για να αντιμετωπίσουν εκεί πέρα το θάνατο και έχουν κρυφτεί και μανταλωθεί μέσα σε ένα δώμα και να μην βγαίνουν έξω, διότι φοβόντουσαν μήπως και αυτοί σταυρωθούν, μετά από μια εβδομάδα να ανοίξουν αυτή την πόρτα και να βγουν στον κόσμο και να αρχίσουν να μιλάνε για τον Χριστό και να μην φοβόνται καθόλου. Τι ήταν εκείνο το οποίο τους έβγαλε από αυτό το φόβο, κύριε Φουντουλάκη, μπορείτε να μου πείτε? Έτσι. Ήταν το γεγονός ότι είδαν τον αναστημένο Χριστό. Και άμα δεις τον αναστημένο Χριστό, δεν τον ξεχνάς ποτέ και όλη η ζωή ρυθμίζεται από εκεί. Με τα μάτια της ψυχής, λοιπόν, αν δούμε τον αναστημένο Χριστό και εμείς, δεν θα έχουμε πρόβλημα κανένα μετά στη ζωή μας. Θα ξέρουμε ότι είμαστε με το δυνατό, ανήκουμε στο Θεό και τίποτα δεν μπορεί να μας πειράξει. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τίποτα δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Διότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ο Χριστός είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Βεβαίως. Και πριν περάσουμε στο να ακούσουμε την ανάλυση του αναγνώσματος του Ευαγγελίου, βλέπετε την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Σίγουρα είναι η μεγάλη αξία του Θεανθρώπου, γιατί μιλάμε για το φως, μιλάμε για την αισιοδοξία και την ελπίδα της πίστεως, τη δύναμη της πίστεως που μιλήσατε την προσευχή νωρίτερα. Και η πίστη μας... Έχουμε άλλη μια ερώτηση μετά. Βεβαίως, ναι. Να προλάβουμε όμως και το Ευαγγέλιο. Θα το προλάβουμε. Ναι. Είναι μικρό. Οπότε η δύναμη της πίστης είναι πολύ σημαντική για να δούμε σήμερα από πού μπορούμε να στηριχτούμε και πού μπορούμε να βασιστούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει στεναχώρια και προβληματισμός. Η αλληλεγγύη, η συνεργασία, όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να βοηθήσει. Να καταλάβουμε όμως τα νοήματα της Ορθοδοξίας. Αυτό μας είπε και ο κ. Τζακλής κατά τη διάρκεια της ωραίας αναλύσεως που έκανε μέχρι τώρα. Τι είναι η Ορθοδοξία? Κοιτάξτε, και το νόημα της Ορθοδοξίας. Ναι. Η ερώτηση αφορά στο αν συγχωρείται όποιος άνθρωπος σκότωσε άλλον άνθρωπο. Αυτή την ερώτηση μου την έχω κάνει πολλές φορές και δεν είναι ικανοποιημένη μερική από την απάντηση που δίνουμε. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε, ναι, μια και έξω, ότι ο Χριστός, ναι, πραγματικά συγχωρά τον δολοφόνο, εφόσον ο δολοφόνος αυτός έχει μετανοήσει 100% και έχει δείξει δείγματα μετανοίας. Αν πραγματικά το λέει μέσα από την ψυχή του, δηλαδή, ότι αισθάνεται τη συντριβή αυτή, ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο και είναι πολύ βαρύ το αμάρτημά του. Και θα σας πω δύο παραδείγματα. Ο Απόστολος Παύλος φυλάκισε πολλούς ανθρώπους και πολλοί από αυτούς, ίσως αν ήταν και γέροι, θα πεθάνανε. Κακοποίησε δηλαδή τους πρώτους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος. Είχε δηλαδή στο λαιμό του κρεμασμένες ζωές. Για πέστε μου, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, συγχωρέθηκε ο Απόστολος Παύλος? Όχι μόνο συγχωρέθηκε, έγινε και από τους μεγαλύτερους Αποστόλους. Πώς έγινε αυτό? Ο Θεός δεν έχει το ίδιο μυαλό με εμάς. Δεν έχει το ίδιο μυαλό με εμάς ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός σκέπτεται διαφορετικά. Και αυτό θα καταλάβουμε την νοοτροπία του Θεού και το πώς σκέπτεται ο Θεός, αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο καλά. Θα δούμε ότι έχει διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων ο Θεός από εμάς. Ο Θεός δεν παίρνει τον άνθρωπο συνολικά από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα. Αλλά μόλις μετανοήσει, εξομολογηθεί και έρθει σε μετάνοια, σοβαρή μετάνοια, ολοκληρωτική μετάνοια, ολοκληρωμένη μετάνοια, που σημαίνει αποκατάσταση αυτών των βλαβών που έχει κάνει, έτσι, τότε του κόβει το παρελθόν με ένα ψαλίδι και το πετάει το παρελθόν. Δεν υπάρχει για το Θεό το παρελθόν του. Εμείς οι άνθρωποι μας εκείνοι που λέμε, α, εσύ πριν 30 χρόνια είχες κάνει αυτό, πριν 20 χρόνια είχες κάνει εκείνο. Δεν είναι ο Θεός δικαστικός για να λέει για την προηγούμενη συμπεριφορά κλπ. Πώς λέμε εμείς, ας πούμε, οι άνθρωποι, καθαρό ποινικό μητρό. Δεν τον ενδιαφέρει το ποινικό μητρό των Θεών, κύριε Φουντουλάκη. Το χειρότερο ποινικό μητρό είχε εκείνος που σταυρώθηκε μαζί του. Δεν υπήρχε χειρότερο ποινικό μητρό. Δολοφόνος ήταν, κλέφτης ήταν, βιαστής ήταν και ό,τι θέλεις ήταν. Κι όμως του είπε ότι θα είμαστε μαζί σε λίγο, θα είμαστε μαζί στον παράδεισο. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Μέσα της φιλεσπλαχνίας του Θεού, ο οποίος συγχωρεί το μετανοήσαντα αμαρτωλών. Ξέρετε, για κάποιον Άγιο, ο οποίος ήταν ληστής. Ήταν ληστής στην Αφρική. Ναι. Και εξόντωσε ένα ολόκληρο κοπάδι για να εκδικηθεί, ναι, τον αυτόν και τον κυνήγησε να τον εσκοτώσει. Δεν τον έπιασε, θα τον εσκότωνε, τον αντίπαλό του. Κι όμως τον βρήκανε κάποιοι μοναχοί, τον πήραν στο μοναστήρι, τον επεριθάλψαν επειδή ήταν τραυματισμένος και σιγά σιγά αυτός έγινε ο Αβάς Μωυσής. Όταν ακούγεται Αβά Μωυσή, έχει γράψει και βιβλία, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ληστής, χειροδύναμος ληστής, που κατέβαλε και τρεις άνδρες, λέει. Είχε τόση δύναμη που μπορούσε με τρεις άνδρες να παλέψει και να τους νικήσει. Αυτός λοιπόν ο Μωυσής έχει γίνει πατέρας της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι. Ο Φωνιάς, ο κλέφτης, ο ληστής, έγινε πατέρας της Εκκλησίας.
Δηλαδή έχει γράψει συγγράμματα κλπ. Για την ταπεινοφροσύνη και για όλα αυτά. Είδατε λοιπόν ότι ο Θεός όταν παίρνει έναν άνθρωπο, τον εκάνει άγγελο. Παίρνει έναν δολοφόνο και τον εκάνει άγιο. Παίρνει έναν ο οποίος είναι πότης και τον εκάνει νηστευτή. Παίρνει έναν ο οποίος είναι αλήτης και τον εκάνει ηγούμενο σε ένα μοναστήρι. Είναι τόσο απρόοπτα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή και τόσο περίεργα που δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς φραγμούς σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει για τον κάθε άνθρωπο. Κύριε Τσακλή. Και πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, μιλάμε σήμερα για τα όρια της ανθρώπινης ψυχής, τα όρια του ανθρωπίνου σώματος που μπορούμε να φτάσουμε. Θα ακούσουμε σε λίγο το Ευαγγέλιο που της προηγούμενης Κυριακής είπαμε ότι θα ακούσουμε τώρα το καινούργιο Ευαγγέλιο έχει να κάνει με, με τον άστρο, με την απομάκρυνση του ανθρώπου, το Θεό. Η νοσταλγία του ανθρώπου προς το Θεό είναι κάτι που υμνείται, υπάρχει στον νεοπλατωνισμό, μέσα στον Πλωτίνο, μέσα στο έργο του Πλωτίνου. Και επίσης το έργο μου «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» που βλέπουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, στις μορφές αυτές που υπάρχουν στο εξώφυλλο του βιβλίου, μιλάω μέσα στο βιβλίο αυτό, βλέπετε η ουσία και η αθανασία της ψυχής, το επόμενο βιβλίο είναι του χρόνου, «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», είναι τα βιβλία τα οποία έχουν σχέση με, με όλα αυτά τα θέματα που αναλύουμε σε εκπομπές, αλλά το βιβλίο το οποίο αντλούμε πολλά στοιχεία είναι και το βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία», το οποίο στο βιβλίο αυτό μιλάω έτσι για θέματα που εξετάζουν, για μορφές δηλαδή του Βυζαντίου, για του χρόνου, που και τη σχέση τους με την Πατέρα της Εκκλησίας, με την φιλοσοφία. Βλέπουμε και το επόμενο βιβλίο, «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», είναι για του χρόνου, «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο». Να πάμε λίγο στο Ευαγγέλιο. Ναι, «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία και θέματα μυθολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας». Ακούμε το Ευαγγέλιο και Τσακλή, ναι, του τελών του Φαρισαίου της προηγούμενης Κυριακής. Μάλιστα. Λέει, είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτη. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε όρθιος και προσήφηκε το και έλεγε: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι άρπαγες και άδικοι και μοιχοί, ή όπως αυτός ο τελώνης». Όταν και ένας τελώνης πιο κάτω, δεν τον είχαν σε εκτίμηση τον τελώνη. «Νηστεύω δύο φορές το κάθε Σάββατο». Όχι το Σάββατο, εννοεί την εβδομάδα εδώ, τα Σάββατα δηλαδή. Αυτοί νηστεύαν τότε, κύριε Φουντουλάκη, τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Ναι. Ενώ εμείς δεν νηστεύουμε. Να πείτε δύο λόγια μετά γι' αυτό, για την Ρωσική Εκκλησία. Ναι. Λοιπόν, και από δεκατό, δηλαδή το ένα δέκατο από το μισθό μου τον δίνω στους φτωχούς. Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία τα είπε μέχρι εδώ. Αν δεν έλεγε, δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνη. Δηλαδή, υπερήψωσε τον εαυτό του και ταπείνωσε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ο Φαρισαίος σταθής προς εαυτόν είπε αυτά. Και ο τελώνης μακρόθεν, εστός, στάθηκε μακριά ο άλλος. Ντρεπότανε, δεν πήγε κοντά. Δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώνει στον ουρανό. Αλλά χτύπαγε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός να με συγχωρέσει εμένα τον αμαρτωλό». Τους λέει λοιπόν ο Χριστός: «Λέγω ημίν, κατέβει ούτως δικαιωμένος εις τον οίκον του». Αυτός δικαιώθηκε, σώθηκε δηλαδή με λίγα λόγια, με την ταπείνωσή του. Ο άλλος όμως όχι, ο Φαρισαίος. Διότι εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του μπροστά στα μάτια του Θεού θα ταπεινωθεί. Και εκείνος που ταπεινώνεται θα υψωθεί από τον Θεό. Βέβαια. Τώρα, να πούμε στο Θεό ότι είμαστε καλοί, κοίταξε Θεέ πόσο καλοί είμαστε εμείς. Αυτό είναι, αν δεν είναι βλακεία, τουλάχιστον είναι ένας υπερβολικός, υπερφύαλος εγωισμός, μια αλαζονία, κάτι το φρικτό. Δηλαδή, σε κανέναν άνθρωπο δεν αρέσει αυτό το πράγμα, να ακούει τον άλλο να λέει «εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και λοιπά, που σε πάνε στα σπίτια τους και σου δείχνουν εκείνο και το άλλο και το άλλο και γίνεται πάρα πολύ βαρετοί οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πνεύμα Θεού πάνω τους. Διότι αν είχαν πνεύμα Θεού θα λέγανε: «Τι είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι. Τι έφερα σε αυτή τη ζωή, τίποτα δεν έφερα». Θα ήταν πιο ταπεινοί. Ναι. Θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν μέσα στην πραγματικότητα. Ωραία. Έχεις πλούτη, έχεις κτήματα, έχεις τα πάντα. Σε 20, 30, 40 χρόνια πού θα βρίσκεσαι και πού θα βρίσκονται και τα πλούτη σου. Δεν θα υπάρχουν. Είσαι για λίγο χρόνο δηλαδή εδώ πέρα που τα λέμε. Λοιπόν, όσο είσαι για λίγο χρόνο εδώ πέρα, προσπάθησε αυτόν τον χρόνο να τον εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο. Όχι να κάνεις φανφαρονισμούς και να λες ότι εγώ που είμαι σπουδαίος. Αυτό δεν βγάζει σε τίποτα.
Ο άνθρωπος δεν έφερε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Φουντουλάκη, και δεν θα πάρει απολύτως τίποτα πίσω. Με άδεια χέρια ήρθε, με άδεια χέρια θα βγει. Το μόνο που θα πάρει θα είναι η αμαρτωλότητα ή η συγχωρητικότητα των αμαρτιών του, με λίγα λόγια. Αυτά τα δύο πράγματα θα πάρει, ή το ένα ή το άλλο. Επομένως, αξίζει από εδώ να καταλάβουμε τι είμαστε, τη μικρότητά μας, να μην υπερερώμεθα ότι είμαστε κάτι το σπουδαίο. Εάν θα γίνουμε κάτι το σπουδαίο, που θα γίνουμε κάποιοι από εμάς κάτι το σπουδαίο, θα γίνουμε με τη βοήθεια του Θεού. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να καυχηθούμε και να πούμε ότι είμαστε κάτι. Δίχως τη βοήθεια του Θεού είμαστε ένα τίποτα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι νεκρός. Ένα κούτσουρο είναι. Τι είναι? Ένα ξερό κούτσουρο. Σαν να έχει κόψει ένα κούτσουρο και να το έχει βάλει μέσα. Α, επί τη ευκαιρία θα ήθελα να δείξουμε. Ναι, παρακαλώ, δείξουμε το συνοθέτη, πριν κλείσουμε. Ναι. Να δείξουμε το χαμόγελο από την αιωνιότητα για να δούμε πώς ο Θεός τους Αγίους του τους κάνει χαμογελαστούς. Για να μας δείξει ότι εκεί που πάνε στην αιωνιότητα βρίσκουν πολύ καλύτερη ζωή από αυτήν που έχουμε εμείς εδώ. Και για το συγκεκριμένο που λέγεται ο πατήρ Νικόλαος Κογιώνης του Αγίου Ελευθερίου του Γκίζη, που τον είχα 19 χρόνια εγώ σαν πνευματικό μου, έτσι, και είδα πολλά πράγματα, δεν είναι τις ώρες τώρα να τα πούμε όλα αυτά, θα σας πω μόνο ένα. Ο άνθρωπος αυτός όταν ζούσε ήταν ασκητικός, ήταν χλωμός, ευγενικός βέβαια πάντα με χαμόγελο, αλλά ήταν πετσί και κόκαλο. Και στο φέρετρο μέσα παρουσιάζεται χαμογελαστός και κάποιος πιο στρουμπουλός, και το δερματάκι του ήταν σαν του μικρού παιδιού. Πώς έγινε αυτό, εσείς θα μου εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Εγώ το είδα με τα μάτια μου και σας το λέω. Ένα επιμύθιο, πείτε ένα συμπέρασμα για να κλείσουμε για τσακλή. Ναι. Το συμπέρασμα είναι ότι να μελετάμε τους αρχαίους Έλληνες, διότι αυτοί έδωσαν πολλά στην ανθρωπότητα. Αλλά και να, μετά από τους αρχαίους Έλληνες, να κάνουμε μια ολοκλήρωση με τους πατέρες και το Ευαγγέλιο, για να έχουμε υπόψη μας τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο συνάνθρωπος, πού θα πάμε, πώς θα αναστηθούμε, τι γενικά θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και για τις καταστροφές που θα γίνουν, για τις αναστάσεις που θα γίνουν, για τους δύο προφήτες που θα έρθουν να αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο, για τόσα πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον, έχουμε πληροφορίες από τα Άγια Βιβλία. Γιατί να μην τα ξέρουμε και να πηγαίνουμε στον Οστράδαμο και από εδώ και από εκεί και στους αστρολόγους και να μας λένε άλλα ντάλλον και να τους πληρώνουμε κιόλας και να είμαστε και εκτός πραγματικότητας και να χάνουμε και την ψυχή μας σιγά σιγά, εφόσον μπαίνουμε μέσα σε μια άγνοια, σε ένα σκοτάδι. Ναι, είναι είπατε, σημαντικό το που είπατε. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του φωτός. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, κυρία Τσακλή, πριν κλείσουμε, βλέπετε το τηλέφωνο της επικοινωνίας, βλέπετε και τα τηλέφωνα τα οποία έχω. Βλέπετε το τηλέφωνο, βλέπετε τα βιβλία τα οποία έχω γράψει και θα κλείσουμε με αυτά. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Μιλήσαμε σε μια εκπομπή σχέση σώματος και ψυχής. Τι είναι ψυχή, τι είναι σώμα, τι συμβαίνει με το θάνατο, το καινούριο σώμα που παίρνει ο άνθρωπος με το θάνατο. Όλα αυτά στο πρώτο βιβλίο. Στο δεύτερο βιβλίο μιλάω και την ταινία του χρόνου. Τι είναι χρόνος, η αιωνιότητα. Όταν εννοούμε αιώνιο χρόνο, τι εννοούμε? Όταν λέμε υλικό χρόνο, τι εννοούμε? Όταν λέμε ανθρώπινο χρόνο, τι εννοούμε? Λύνονται λοιπόν όλες οι απορίες στο βιβλίο μου, η έννοια του χρόνου. Φύσικες, οι οποίες οπλωτήνω, νεοπλατωνισμός, η ομορφιά της φύσεως, το κάλος, το καλό και το κακό, όλα αυτά στοιχεία που απορρέουν και με τα διδακτορική μου διατριβή. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, το βιβλίο που μιλάει για τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη και τη σχέση με τους πατέρες της Εκκλησίας, τα σημεία ενώσεως των δύο αυτών κόσμων. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Για την ομορφιά της ιστορίας και τη σχέση με τις άλλες επιστήμες. Και κλείνοντας, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Να σας πω δύο λόγια εγώ. Πολύ γρήγορα, γιατί με πιέζουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό μου το στείλανε από ένα μοναστήρι. Ένα παιδάκι, είναι γεγονός. Ένα παιδάκι σταμάτησε να τρώει στο τραπέζι και άρχισε να δυνατίζει. Μία-δύο μέρες δεν έτρωγε. Του είπε και ο πατέρας του παιδί μου για να τρώσει, δεν μίλαγε αυτό. Κάποτε λοιπόν, μετά από 3-4 μέρες, ανησυχήσαν και το παιδί άρχισε να χλωμιάζει. Και είπανε, παιδί μου, πες μας γιατί δεν τρως, γιατί σε πάμε στο γιατρό. Τι έχεις, γιατί αισθάνεσαι? Λέει, δεν έχω τίποτα, πατέρα, λέει, αλλά δεν μου αρέσει που βλαστημάς. Ναι. Εάν δεν μου πεις ότι θα κόψεις τη βλαστήμια, εγώ δεν θα φάω άλλη. Είναι σημαντικό το πρώτο να λύσει. Και του είπε, του είπε ο πατέρας ότι πραγματικά δεν θα ξαναβλαστημίσω. Τον ανάγκασε δηλαδή με την νηστεία που έκανε το παιδί. Ναι. Να είστε καλά, κυρία Τσακλή. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.